Μετά την προχθεσινή μας τοποθέτηση επί της αρχής του νομοσχεδίου, πάνω δηλαδή στους βασικούς πολιτικούς άξονες και τα ιδεολογικά βάθρα του, όπου αναδείξαμε την απόσταση, τη μεγάλη απόσταση που το χωρίζει στην πράξη, στην ίδια τη ζωή από τις διακηρύξεις του, σήμερα θα τοποθετηθούμε ως ΚΚΕ επικεντρώνοντας και εξετάζοντας στα άρθρα αυτού του νομοσχεδίου, τα βασικότερα βέβαια, αυτά που αποτελούν και την ουσία του. Ακολουθώντας τη σειρά του σχεδίου νόμου, στο πρώτο του μέρος συναντάμε τις διατάξεις, είναι τα 12 πρώτα άρθρα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων. Πρόληψη και αντιμετώπιση λοιπόν του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης, ο σκοπός αυτών των διατάξεων, όπως ακριβώς αναγράφεται στο πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου. Και αν για την αντιμετώπιση προβλέπονται μια σειρά από ενέργειες και μέτρα, δεν εξετάζουμε τώρα την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων, προβλέπονται πάντως, για την πρόληψη, ειδικά για την πρόληψη αυτού του κοινωνικού φαινομένου, που είναι βεβαίως και το ζητούμενο, τίποτα έως ελάχιστα υπάρχουν στο νομοσχέδιο για την πρόληψη. Εκτός ίσως από αυτό το στοιχειώδες του αντιγράφου του ποινικού μητρώου για όσους εργάζονται σε φορείς παιδικής προστασίας. Η απάντηση βέβαια στο γιατί συμβαίνει αυτό βρίσκεται στο ακριβώς επόμενο άρθρο, στο δεύτερο άρθρο του νομοσχεδίου, όπου και από την αρχή δηλώνεται απερίφραστα ότι όχι μόνο τα μέτρα αντιμετώπισης, αλλά και τα μέτρα πρόληψης, όσα τέλος πάντων είναι αυτά, θα τα εφαρμόζουν οι φορείς του δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού δικαίου. Μια θέση κομβική βέβαια, αυτή η θέση είναι μια θέση κομβική, με την οποία συμφωνούν βέβαια και όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, εκτός από εμάς, εκτός από το ΚΚΕ, για να μιλάμε και τη γλώσσα της αλήθειας. Και αυτή ακριβώς είναι και η βασική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα κόμματα. Και αυτό εξηγεί βεβαίως και την ανεπιφύλακτη αρνητική μας ψήφο επί της αρχής του νομοσχεδίου. Όταν αναθέτεις δηλαδή τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών στους ιδιώτες, όταν αναθέτεις την προστασία τους στις περιπτώσεις παραμέλησης και κακοποίησης τους ιδιώτες, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ένα κομμουνιστικό κόμμα δεν μπορεί να ψηφίσει αυτές τις διατάξεις. Αυτή, όπως είπαμε, είναι και η πραγματική διαχωριστική γραμμή. Τώρα, πέστε μου εσείς πραγματικά για να καταλάβουμε, πέστε μας τι είδους πρόληψη θα κάνουν. Τι μπορούν να κάνουν στο κάτω-κάτω αυτοί οι ιδιώτες, οι πάσης φύσεως ιδιωτικοί φορείς, στο φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης. Πολύ θα θέλαμε να ακούσουμε. Αν και από τις τοποθετήσεις τους, από τους φορείς, σχεδόν το υπονόησαν ότι για αυτούς απελθέτω από αυτούς το ποτήριον τούτο. Εγώ αυτό κατάλαβα, από ορισμένους τουλάχιστον. Εδώ βέβαια αναδεικνύεται η υπεροχή της θέσης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας για την αποκλειστική ευθύνη, την οποία αντικειμενικά έχει και οφείλει βεβαίως να αναλαμβάνει το κράτος και μόνο το κράτος πάνω στο ζήτημα αυτό. Δουλειά και υποχρέωση της πολιτείας οφείλει να είναι η μέρημνά της και η αρρωγή της στον οικογενειακό προγραμματισμό, με την ολόπλευρη στήριξη των οικογενειών και πολύ περισσότερο μάλιστα ειδικά εκείνων των οικογενειών οι οποίες βρίσκονται σε κρίση και εκείνων στις οποίες εκδηλώνονται οι παθογένειες της παραμέλησης ή ακόμα και της κακοποίησης των παιδιών. Τίποτα από όλα αυτά εδώ. Τίποτα. Εδώ, στον καπιταλισμό, όπου το κράτος παίζει απλώς ένα ρόλο τροχονόμου αρμοδιοτήτων και ευθυνών στους γονείς και στους κάθε είδους ιδιωτικούς φορείς, εκτός βεβαίως από τον εαυτό του. Την ευθύνη αυτή ξέρει μια χαρά το κράτος, το έδειξε και στην πανδημία, να τη μεταθέτει στο λαό. Παρακάτω τώρα. Πάμε στο άρθρο 3. Στους ορισμούς που ορίζει το σχέδιο νόμου. Μια γενική παρατήρηση καταρχήν αφορά στην αοριστία αυτών των ορισμών.
ορισμένων τουλάχιστον, κάποιων από αυτούς. Σκόπιμη ή μη, δεν έχει σημασία, πάντως αοριστία. Παραδείγματος χάρη, ποια είναι, τι είναι η συναισθηματική κακοποίηση ενός ανηλίκου? Υπάρχει κάποια επιστημονική προσέγγιση γι' αυτό? Υπάρχει κάποια μελέτη, κάποια έκθεση? Και αν ναι, γιατί δεν έχουν προσαρτηθεί όλα αυτά στο νομοσχέδιο? Παρακάτω, στο ίδιο άρθρο. Με τον ορισμό των φορέων παιδικής προστασίας εκ νέου, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, επαναλαμβάνεται συνεχώς, αναφέρεται ότι αυτοί οι φορείς δεν είναι αποκλειστικά κρατικοί, εντάξει, το καταλάβουμε, αλλά μπορούν να είναι είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί. Εδώ όμως είναι που βρίσκεται και η ρίζα του προβλήματος αυτού του κυβερνητικού νομοσχεδίου. Ακριβώς επειδή οι φορείς παιδικής προστασίας δεν είναι υπό τη στενή έννοια κράτος, δεν είναι, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό, δεν είναι με τη στενή έννοια κράτος, ακριβώς γι' αυτό το μοντέλο του ελέγχου τους είναι απλώς η εποπτεία, η διοικητική εποπτεία. Και όχι ο έλεγχος εκείνος, ο αυστηρός, ο ιεραρχικός, που αποτελεί σαφώς μια στενότερη και άρα ισχυρότερη μορφή διοικητικού ελέγχου, η οποία αρμόζει βεβαίως στα κρατικά όργανα. Να γιατί το σχέδιο νόμου, αυτό για το οποίο συζητάμε, δεν είναι παρά ένα πλαίσιο υποχρεώσεων αυτών των φορέων για την προστασία των ανηλίκων, με την πρόβλεψη απλώς διαφόρων διοικητικών κυρώσεων και μόνο σε περίπτωση παραβάσεων. Για πρόληψη, ούτε λόγος φυσικά. Έτσι όμως τελικά, αντικειμενικά, χαλαρώνει και ο έλεγχος και συνεπώς και εκείνη η κρατική ευθύνη, όπως είπαμε, για την προστασία των ανηλίκων, αφού η ανάθεση της κοινωνικής πρόνοιας σε διάφορους φορείς, με διάφορες μορφές νομικές, όταν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δημιουργεί ένα τόσο κατακερματισμένο νομικό πλαίσιο, ώστε να γίνεται τελικά θολό, πολύ θολό, και το τι είδους ακριβώς ευθύνη φέρει ο καθένας από αυτούς. Πάμε στο άρθρο 5. Ορισμός υπεύθυνου προστασίας ανηλίκων. Αυτά τα καθήκοντα, λέει, ανατίθενται σε μέλος του προσωπικού, κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο, αν στη μονάδα δεν απασχολείται προσωπικό των ανωτέρων ειδικοτήτων. Μπα, γιατί να μην απασχολείται προσωπικό, δεν υπάρχει προσωπικό. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή της μονάδας ή του φυσικού προσώπου που διευθύνει ή προείσταται του οικείου φορέα κτλ. Κτλ. Υπεύθυνος προστασίας ανηλίκων, πάω στην ουσία, ορίζεται μέλος του προσωπικού ειδικότητας που σχετίζεται τέλος πάντων με την παιδική προστασία. Συγγνώμη, δεν γνωρίζετε σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι δήμοι της χώρας? Ρωτήστε το Υπουργείο Εσωτερικών, στην ίδια κυβέρνηση είστε. Δεν έχετε ακούσει τίποτα πια για την υποστελέχωσή τους, για την υποστελέχωση των δήμων, για την οριακή τους λειτουργία, αν μιλήσουμε δε και για τις ειδικότητες που προβλέπει το νομοσχέδιό σας και συζητάμε, τότε η έλλειψη αυτών των ειδικοτήτων σε όλους τους δήμους, σας πληροφορούμε κυρία Υπουργέ, ότι είναι τραγική. Υπάρχουν ας πούμε περιπτώσεις, γιατί μας αρέσει να μιλάμε και με παραδείγματα, περιπτώσεις που ενώ επιλαμβάνεται η εισαγγελία ανηλίκων και διατάσσει έρευνα, υπάρχει τρομερά μεγάλη καθυστέρηση λόγω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών με εξαιρετικά δυσμενή αποτελέσματα για τα παιδιά. Θα το κάνω πιο συγκεκριμένο. Έχουμε παράδειγμα εδώ περίπτωσης από τις Αχαρνές, στο Μενίδη, όπου τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί από τη μητέρα τους εδώ και ένα χρόνο και ενώ η εισαγγελέας ανηλίκων έχει διατάξει συμπληρωματική έκθεση από τον περασμένο Ιούνιο, μέχρι σήμερα, 3-4 μήνες μετά, ακόμα δεν έχει συνταχθεί αυτή η έκθεση, ακόμα να συνταχθεί. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να φιλοξενούνται από μία δομή της εκκλησίας και παρά το ότι η πρόθεση της εισαγγελέα είναι να διατάξει την επιστροφή τους στη μητέρα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Μα γιατί δεν μπορεί να συνταχθεί η έκθεση. Γιατί δεν μπορεί να συνταχθεί η έκθεση? Γιατί είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες των Δήμων. Σας το είπε και ο κύριος Δανιηλίδης, ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, πριν από λίγο εδώ στην Επιτροπή. Το ίδιο περιέγραψε, την ίδια κατάσταση περιέγραψε και ο Σύλλογος, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών, με τα μελανότερα χρώματα. Γι' αυτό και είναι υποκριτικό. Και εν πάση περιπτώσει, το υποκριτικό δεν είναι που ενοχλεί.
Το αναποτελεσματικό είναι που ενοχλεί μέσα σε μια τέτοια γενικευμένη υποστελέχωση να θεσπίζονται τέτοιες διατάξεις που συνεπάγονται σοβαρά τότε σε ευθύνες για τους φορείς και το προσωπικό τους, και καλώς θα λέγαμε εμείς ότι συνεπάγονται τέτοιες ευθύνες, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και οι κατάλληλοι άνθρωποι για να αναλάβουν αυτές τις ευθύνες. Πάμε τώρα στο άρθρο 7. Κόλλημα απασχόλησης προσωπικού σε φορείς παιδικής προστασίας. Το άρθρο το διαβάσαμε, είναι συμπληρωμένο σε σχέση με τη διαβούλευση, αλλά, με συγχωρείτε, έτσι όπως είναι διατυπωμένο, δημιουργεί σύγχυση και ερωτηματικά. Ίσως θα χρειαστεί να επαναδιατυπωθεί. Θέλουμε να θέσουμε με την ευκαιρία και ένα γενικότερο προβληματισμό. Ίσως η απαγόρευση της παραγράφου 1 θα έπρεπε να ισχύει και σε περίπτωση της άσκησης μιας απλής ποινικής δίωξης για τα αναφερόμενα αδικήματα εγκλήματα. Τα αναφέρω για να αντιληφθούμε για ποια πράγματα μιλάμε. Μιλάμε για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της ενδοοικογενειακής βίας, της εμπορίας ανθρώπων, της εμπορίας ναρκωτικών. Και όχι δηλαδή μόνο μετά την έκδοση οριστικής ή αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης. Αυτό μπορεί να δημιουργεί, το ξέρουμε τον αντίλογο, ήδη υπάρχει συζήτηση δημόσια γι' αυτό, δημιουργεί ίσως προβλήματα με το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά η συζήτηση αυτή έχει ήδη ανοίξει, και καλά έχει ανοίξει, με αφορμή τον πρόσφατο νόμο για τη συνεπιμέλεια των παιδιών. Πριν από λίγους μήνες ψηφίστηκε, όπου σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, εδώ είναι το αντίθετο γίνεται, με τον νόμο δηλαδή που ψήφισε η δική σας κυβέρνηση, για να αποκλειστεί η συνεπιμέλεια παιδιού από έναν, παραδείγματος χάρη, κακοποιητικό πατέρα, απαιτείται οριστική καταδικαστική απόφαση. Είναι, δεν ξέρω, υπάρχει μια αντίφαση, τουλάχιστον στις κυβερνητικές αποφάσεις. Για το άρθρο 10, περί ενίσχυσης δεξιοτήτων του προσωπικού, προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα εύλογα κατά την άποψή μας. Με ευθύνη τίνος θα γίνεται αυτή η ενίσχυση των δεξιοτήτων? Σε ποια επιστημονική κατεύθυνση? Με τίνος την πρωτοβουλία? Και όσο θα επιμορφώνεται, και καλά θα κάνει να επιμορφώνεται, το προσωπικό διαζώσεις ή εξ αποστάσεως, ποιος θα τους αναπληρώνει στην παροχή των υπηρεσιών τους? Η υποστελέχωση όμως, κυρία Υπουργέ, είναι εδώ. Η υποχρηματοδότηση είναι εδώ. Έχει παγιωθεί χρόνια, δεκαετίες τώρα. Και συνεπώς, μήπως όλα αυτά τελικά καθιστούν αυτή τη διάταξη κενό γράμμα, μια απλή διακήρυξη, σαν τόσες άλλες? Πάμε τώρα στις κυρώσεις και τα πρόστιμα τα οποία προβλέπει το άρθρο 11. Αυτό τώρα πώς να το χαρακτηρίσει κανείς? Πώς να χαρακτηρίσει κανείς το γεγονός ότι στους φορείς τους δημόσιους, οι οποίοι παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες σε παιδιά και τους οποίους εσύ ως πολιτεία καταδικάζεις σε υποχρηματοδότηση χρόνια τώρα, να έρχεσαι την ίδια στιγμή και να τους απειλείς με πρόστιμα? Να το πούμε υποκρισία? Να το πούμε μετάθεση ευθύνης? Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορούμε να το πούμε. Στη χώρα μας, όπως είναι γνωστό, δεν προβλέπεται ποινική ευθύνη νομικών προσώπων. Και πράγματι είναι εύλογο, όταν διαπιστώνεται μια σοβαρή παράβαση, να είναι νοητή μια διοικητική μονοκύρωση σε βάρος καθ' αυτού του νομικού προσώπου. Ωστόσο, το οικονομικό πρόστιμο τελικά μειώνει την ποσότητα και την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και τελικά αποβαίνει και σε βάρος των παιδιών, τα οποία υποτίθεται, λέει, αυτός ο νόμος λέει, υποτίθεται ότι επιδιώκει να προστατεύσει. Μια παρατήρηση συντακτικού χαρακτήρα μου επιτραπεί για το άρθρο 6 και την παράγραφο 1. Χρειάζεται και αυτή, κατά τη γνώμη μας, επαναδιατύπωση. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείτε, κυρία Υπουργέ, επειδή κοιτάτε στο λάπτοπ. Χαίρομαι. Σας ευχαριστώ. Ο υπεύθυνος προστασίας ανηλίκων... Ο υπεύθυνος προστασίας λοιπόν ανηλίκων, καθώς και το λοιπό προσωπικό των φορέων παιδικής προστασίας που προβαίνουν σε αναφορά, αυτό λέει η παράγραφος 1 του άρθρου 6, προβαίνουν σε αναφορά περιστατικού κακοποίησης, δεν εγκαλούνται, δεν ενάγονται. Από ποιον όμως? Από το φορέα προφανώς. Αυτό όμως πρέπει να διευκρινιστεί, να φανεί καθαρά. Αλλιώς το δεν ενάγονται, δεν εγκαλούνται από μόνο του δεν λέει τίποτα, δεν βγάζει κάποιο νόημα δηλαδή.
Γενικώς τώρα, σε περίπτωση διαπίστωσης περιστατικού παιδικής κακοποίησης, είναι ενδεχόμενο να υπάρξουν προβλήματα με την αλληλοεπικάλυψη με ποινικές διατάξεις. Σε περίπτωση παράληψης γνωστοποίησης περιστατικών καταγγελίας, υπάρχει παράβαση καθήκοντος, για παράδειγμα. Και αν υπάρχει, αυτή προϋποθέτει φυσικό πρόσωπο. Προϋποθέτει δηλαδή υπάλληλο. Θα μπορούσε ίσως να προβλέπεται και κύρωση, ποινική κύρωση εννοώ, σε αυτές τις περιπτώσεις. Κοιτάξτε, ακούσαμε τώρα, έρχομαι σε μια αποστροφή μιας τοποθέτησης εδώ από την πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών, η οποία ζητώντας το ζήτημα της αντιμετώπισης της παραμέλησης ή της κακοποίησης παιδιών να μην ανατεθεί στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, αν κατάλαβα καλά, αυτό είπε, στην ουσία τι ομολόγησε, με το δικό της τρόπο βέβαια, ομολόγησε αυτήν την ανάγκη που λέμε εμείς, δηλαδή την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραμέλησης και της κακοποίησης των ανηλίκων, ότι οφείλει να την αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο το κράτος. Και εν πάση περιπτώσει, μπορεί εδώ η κυρία Υπουργός μετά να ανέβει και στο βήμα και να επανέλαβε 2 ή 3 φορές τη φράση «η παιδική προστασία μένει στο κράτος», το είπατε νομίζω 2 φορές. Όμως, με συγχωρείτε κυρία Υπουργέ, όσες φορές αυτό και αν το επαναλάβετε από το βήμα της Βουλής, το νομοσχέδιο που εισάγεται το διαψεύδει. Σας διαψεύδει. Διαβάζω το άρθρο 2. Αντικείμενο του παρόντος είναι η εξειδίκευση των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της παιδικής κακοποίησης. Πώς? Μέσω του καθορισμού των αρμόδιων για την εφαρμογή τους φορέων. Τίνων φορέων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Συνεπώς, όσο και αν λέτε εσείς για το ότι η παιδική προστασία μένει στο κράτος, το άρθρο 2 σας διαψεύδει. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος για την προσχολική αγωγή, τα άρθρα 13 με 21 νομίζω είναι. Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ 2-3 λεπτά, είναι τόσα πολλά. Ζητώ την ανοχή σας, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε εδώ ότι για την προσχολική αγωγή θα επαναλάβω αυτό που μας χωρίζει, αυτό που χωρίζει τελικά και το ΚΚΕ από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Η δική μας αφετηριακή γραμμή, αφετηριακή μάλλον θέση για την προσχολική αγωγή, είναι ότι αυτό αποτελεί δικαίωμα και ανάγκη του κάθε παιδιού για να κοινωνικοποιηθεί, για να ενταχθεί στο περιβάλλον. Όχι για σας. Όχι για σας. Για σας, για την πολιτική σας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρώτος λόγος είναι η διευκόλυνση της μητέρας να εργαστεί. Γι' αυτό και το πρόγραμμα που κουνάτε, κύριε Μαραβέ, για το κεφάλι σας, η Ευρωπαϊκή Ένωση το ονόμασε εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή όταν χρηματοδοτεί τους παιδικούς σταθμούς. Τι νομίζετε, δεν το ονόμασε για την ανάπτυξη, για την κοινωνικοποίηση του παιδιού? Τυχαία νομίζετε επιλέγει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τους ορισμούς? Τώρα, άκουσα επίσης τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών παιδικών σταθμών, τους εμπόρους δηλαδή της προσχολικής αγωγής. Πραγματικά έσταζε μέλι το στόμα τους για το νομοσχέδιό σας. Μέλι. Και πώς να μην στάζει, όταν είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους. Εν τω μεταξύ υπάρχει και ένα άρθρο εκεί, το 46 αν δεν κάνω λάθος, από το οποίο προσδοκούν και με το δίκιο τους οι άνθρωποι ότι θα εισπράξουν και μερικά εκατομμύρια για να αυξήσουν τα μαγαζιά τους, να τα επεκτείνουν. Ή κάνω λάθος? Το άρθρο 46 ίσως θα έπρεπε να είναι μαζί με εκείνα που είναι για την προσχολική αγωγή, για το πρόγραμμα Κυψέλη. Τώρα, σκεφτόμουν τον ορισμό αυτό και λέω ότι ίσως τελικά είναι πετυχημένος ο ορισμός Κυψέλη. Γιατί μιας και δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα για αυτό το πρόγραμμα, είναι σαν την Κυψέλη που απ' έξω τη βλέπεις, δεν ξέρεις τι έχει μέσα. Άμα πας να τις καλύσεις, μάλιστα μπορεί και να βρεθείς μπροστά σε πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις εκεί. Με αυτήν την έννοια, ναι, ίσως είναι πετυχημένο, αλλά για να μιλήσουμε λιγάκι πιο σοβαρά, να πούμε ότι για αυτό το πρόγραμμα Κυψέλη, θα έλεγε κανένας ότι θα είχαν συμβάλει τα αρμόδια, τέλος πάντων, πανεπιστημιακά τμήματα.
Ακούμε με έκπληξη εδώ τους εκπροσώπους των πανεπιστημιακών τμήματων προσφυλακής αγωγής να λένε ότι αυτοί ούτε ρωτήθηκαν, ούτε τους ζητήθηκε η γνώμη με τίποτα. Το ίδιο απαντούν και οι εργαζόμενοι, βρεφονιπιοκόμοι. Ποιοι το κάνανε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα? Τώρα στην Τζαμάικα εφαρμόστηκε, στη Γουατεμάλα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι το πρόγραμμα αυτό εκπονήθηκε από ένα think tank του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, το Διανέωσης. Θα σας παρακαλούσα, κύριε Βελίνα. Τελειώνω. Και βεβαίως, όπως αποκάλυψε και ο ίδιος ο εκπρόσωπος εδώ, αποτελεί μια πολύ σοβαρή επένδυση η επένδυση στην παιδική ηλικία. Μονάχα που θα θέλαμε να πληροφορήσουμε όλους όσους έχουν αυτή την άποψη ότι τα παιδιά του ελληνικού λαού δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως επενδυτικά προϊόντα με αποδόσεις μεγάλες στο μέλλον. Εν πάση περιπτώσει, θα θέλαμε να πούμε ότι για το πρόγραμμα αυτό, για το πρόγραμμα Κεψέλη, το οποίο όπως αποδείχτηκε δεν βασίζεται καθόλου στην ελληνική πραγματικότητα, δεν έχουν ιδέα οι συντάκτες του για το τι συμβαίνει στους βρεφονηπιακούς, στους παιδικούς σταθμούς στην Ελλάδα. Αυτό φάνηκε από τις τοποθετήσεις σήμερα. Και ίσως νόμιζαν οι άνθρωποι ότι αυτό που γινόταν μέχρι τώρα γίνεται είναι μόνο στους παιδικούς σταθμούς και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ότι αλλάζουν μόναχα τις πάνες και κοιτάνε τα φυλάνε τα μωρά. Δεν γίνεται μονάχα αυτό. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν γίνεται μονάχα αυτό. Προφανώς και εκεί πέρα υπάρχουν παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι άλλο πράγμα τώρα αυτό να είναι ενιαίο. Και τι σας έπιασε τώρα με το ενιαίο? Έχει ενδιαφέρον το θέμα, ξέρετε, γιατί ασχολούμαι... Όχι. Πραγματικά είναι δυνατό το κουκουέ? Όχι, ακούστε, με διακόπτετε, κύριε Υπουργέ, με αδικία. Κύριε Δελή, σας έχω δώσει αρκετό χρόνο, σας παρακαλώ. Τι σας έπιασε με το ενιαίο, εμείς... Όχι, το λέω... Σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Σας παρακαλώ. Δεν ευθύνομαι εγώ. Για το ενιαίο. Δεν έχουμε αντίρρηση, κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε αντίρρηση για το ενιαίο. Απλώς όταν το ενιαίο πρόγραμμα το λέμε για τα σχολεία, για την εκπαίδευση, εκεί λέτε όχι, τα ίδια πράγματα θα κάνουν τα παιδιά από την Κρήτη. Κύριε Δελή, να μην ανοίξουμε διάλογο, μπορείτε να ολοκληρώσετε. Σας παρακαλώ σε 30 δευτερόλεπτα. Σας παρακαλώ πολύ. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα. Να σας ρωτήσω λοιπόν. Μα. Ελάτε τώρα. Προφανώς και μιλάμε για μια προσχολική αγωγή που θα έχει ενιαίο πρόγραμμα και θα καλύπτει όλα τα παιδιά. Ερώτηση σε εσάς, γιατί με προκαλείτε. Οι νταντάδες της γειτονιάς οι οποίες θα έρθουν, δεν είναι ομολογία ότι η παιδική σταθμή δεν είναι αρκετή? Ναι, δεν ομολογείται ότι δεν αρκούν οι παιδικοί σταθμοί? Μπορούμε να ολοκληρώσουμε, κύριε Δελή. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Κάνω ρητορικές ερωτήσεις. Ναι, εντάξει, αλλά να τελειώσουμε. Θα απαντήσουμε στο τέλος. Ναι, όπως και να το δείτε λοιπόν, οι νταντάδες της γειτονιάς είναι ομολογία έλλειψης επαρκών θέσεων παιδικών σταθμών. Ωραία, να το συμφωνήσουμε αυτό. Είναι όμως και άλλη μια ομολογία. Είναι ομολογία ότι ειδικά σε αυτά τα παιδιά δεν θα εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα Κυψέλη, το ενιαίο. Δεν ξέρω. Ερωτήματα θέτουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήταν, και για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, ενδιαφέρον που ήταν, κλείνω με αυτό, γιατί αυτό που λένε τρώγοντας έρχεται η όρεξη, πάλι από τους εκπροσώπους των ιδιωτικών παιδιών. Ορίστε. Τρώγοντας λέγεται και η όρεξη και είστε και κοψός. Ευχαριστώ πολύ. Ακούγοντας εδώ την εκπρόσωπο των ιδιωτικών παιδικών σταθμών, είπε το εξής, δεν ξέρω αν το προσέξατε, είπε ότι και εν πάση περιπτώσει τους μέντορες, γιατί πρέπει οι μέντορες να ορίζονται από το Υπουργείο και τα λοιπά, γιατί να μην είναι οι διευθύνσεις, δηλαδή οι ιδιοκτήτες ήδη να μην παίξουν και το ρόλο των μεντόρων? Γι' αυτό λέω ότι εδώ κολλάει το τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Τους ανοίξατε την όρεξη και ζητάνε διαρκώς όλα και περισσότερα. Κύριε Πρόεδρε, για τα υπόλοιπα, μιας και ο χρόνος τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, για τα υπόλοιπα άρθρα, για του τρίτου, του τέταρτου και του πέμπτου μέρους, που έχει πολύ χτυπητά ορισμένα, θα τοποθετηθούμε στις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ.